επίτηδες να το κρύψει. Δεν έκανε κρυπτογραφία. Άμα σπάζουμε κώδικα, τότε πρέπει να σκεφτούμε πολύ έξυπνα. Άμα είναι από λάθος, είναι λάθος να κάνουμε. Όταν διαβάζουμε, ας πούμε, επιγραφές, μερικές φορές έχουν ορθογραφικά λάθη. Η αρχαιολογία. Δεν λέμε γιατί. Γιατί έβαλε όμικρον και δεν ήταν ωμέγα. Γιατί. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Καμία σχέση. Γιατί αυτός που το κάνει ο τεχνίτης μπορεί να μην είναι καν αυτός που έγραψε το κείμενο. Άρα, ξαναλέω, όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να καταλάβετε ότι ποιον έχει προπονητή ο δεκαθλητής. Θα μου πείτε έναν παλιό δεκαθλητή. Όχι. Ο δεκαθλητής συχνά παίρνει πολλούς προπονητές που ο καθένας είναι μόνο στον τομέα του. Και αυτός κάνει το μείγμα. Άρα έχει έναν προπονητή κεντρικό, ο οποίος μετά τον μοιράζει. Να ξέρετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο που κάνουν οι μηχανές. Στην πραγματικότητα, πάλι θα ασχολείται με εμάς, γιατί επειδή εμείς κάνουμε λάθη τα οποία είναι δημιουργικά, δεν θα έχουν την ίδια δημιουργικότητα, θα έχουν μια άλλη δημιουργικότητα. Από τη στιγμή που θα υπάρχουν δύο δημιουργικότητες, συμφέρει να τα βάλετε μαζί. Γιατί για ένα έργο καινούριο θα πεις πώς το σκεφτήκατε. Ήταν ένα μείγμα καινοτομίας. Εντάξει. Άρα, άμα πάρετε ειδικούς που είναι μόνο του τομέα, όπως έχουμε ειδικούς φωτισμού, και βάλετε 2-3 ειδικούς του φωτισμού να σας μιλάνε για το φως, πάνω κάτω θα ακούσετε 3 φορές το ίδιο πράγμα. Όταν θα βάλετε κάποιον που έχει σχέση με τον ήχο, θα πει πράγματα που μπορεί να είναι λάθος για τον φωτισμό, όπως ο φωτισμός θα πει λάθη για τον ήχο, αλλά το μείγμα των δύο μπορεί να βρει μια λύση εκεί που δεν υπήρχε λύση όταν το κοιτάζετε μόνο με μια προσέγγιση. Άρα, η ανθρωπότητα με την δεύτερη νοημοσύνη δεν θα προσπαθήσει να είναι καλύτερη ανθρωπότητα. Με τη δεύτερη νοημοσύνη θα παράγει τρίτη σκέψη. Δηλαδή θα κάνει το μείγμα των δύο. Είναι ένα παράδειγμα, γιατί τώρα έχουμε και τον Παντελή. Ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνουμε μια χειρουργική επέμβαση. Το πιο κλασικό είναι να σας πει κάποιος, θα κάνουμε χειρουργική επέμβαση μόνο με έναν χειρουργό. Ένας άνθρωπος. Ο χειρουργός λέει, παιδιά, μερικά εργαλεία έχω δικαίωμα. Εντάξει, έως νηστέρι. Τίποτα άλλο, όχι. Δεν έχουμε. Είναι έκτακτο. Λέει, παιδιά, μόνο με νηστέρι δεν το έχουμε. Μήπως να τον αφήσουμε. Μετά λοιπόν του βάζουμε διάφορα πράγματα, ρομποτικής. Ξέρετε τώρα που σας βάζουν μια τρύπα, μπαίνουν μέσα στο χώρο σας, σας κάνουν τη χειρουργική επέμβαση, ξαναβγαίνουν από την τρύπα, βάζουν την άλλη τρύπα που είναι η κάμερα. Ρωτάω, αυτό τώρα ποιος είναι ο χειρουργός? Είναι ένα μείγμα ήδη από φυσική νοημοσύνη και τεχνητό εργαλείο. Γιατί άμα μπορούσε βέβαια ο χειρουργός με μια μικρή τρύπα να μπορεί να βάλει το χέρι του και ταυτόχρονα να βάλει και ένα μάτι, βέβαια θα το έκανε. Μόνο που δεν χωράει τόσο απλά. Εντάξει. Άμα μπορούσε απλώς να σας ανοίξει έτσι, τάκ, επιτέλους ρε παιδί μου να δούμε τι έχει. Δεν είναι να ψαχνόμαστε. Όμως τι κάνουμε. Αυτή η παρέμβαση είναι ένα μείγμα τεχνολογίας και ανθρώπου. Θα μου πείτε, εμένα δεν με νοιάζει, στο τέλος ο εγκέφαλος είναι του τύπου. Ναι, άμα δεν ξέρει καλά τα εργαλεία, καλύτερα να τα μάθει. Α. Μετά, όταν αυτή η χειρουργική επέμβαση γίνεται σε απόσταση, με σήμα, δηλαδή γίνεται, Παντελή, έχεις κάνει τέτοιο ήδη? Όχι ακόμα, όχι ακόμα, όχι να λες, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Καστελόριο, ας πούμε, όλα είναι επίγον, κάνεις κάτι. Φαντάσου. Όταν λοιπόν το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα έχουμε ενσωματώσει εργαλεία τεχνολογίας μέσα στη σκέψη μας. Να ξέρετε ότι θα ήθελε πάρα πολύ και ο γιατρός και ο χειρουργός την ώρα που κάνει αυτό να έχει και έναν άλλον τύπο τεχνητό να του λέει σωστά 90 μοίρες δεξιά. Ο κοπιλότος. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
Άμα μπείτε στην διαδικασία να εξετάζετε ποιος είναι ο πιο καλός, ο πιλότος ή ο κοπιλότος, είναι βλακεία. Γιατί έχει ο καθένας τον ρόλο του. Έχετε δει αγώνες cross αυτοκινήτων χωρίς κοπιλότο? Άμα πάθει κάτι ο κοπιλότος, συνεχίζει ο πιλότος? Όχι. Διότι είναι αυτός που ξέρει να διαβάζει τους χάρτες, είναι αυτός που κάνει την προειδοποίηση και ουσιαστικά είναι αυτός που τρέχει πριν. Και να ξέρετε, πάνω κάτω θα είμαστε κοπιλότοι. Άρα είναι μερικοί από εσάς που λένε, γιατί μην είμαστε εμείς πιλότοι? Πάνω κάτω το κάνουμε ήδη τώρα. Άρα είναι το ίδιο που σας έλεγα με τους προπονητές. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, όλοι οι πρωταθλητές του κόσμου έχουν έναν προπονητή που είναι πιο μάπα από αυτόν. Άρα όταν του λέει κάνε αυτό, κάνε αυτό, σε κάποια φάση μπορείς να πει γιατί εσύ ξέρεις να το κάνεις. Όχι, όχι, δεν ξέρω, αλλά ξέρω τι πρέπει να κάνεις εσύ. Άρα στην πραγματικότητα ο προπονητής είναι ο κοπιλότος του πιλότου. Ο πιλότος δεν ξέρει ακριβώς πώς να εξελιχθεί, ενώ ο άλλος ξέρει πώς να εξελιχθεί, αλλά με το άλλο σώμα. Άρα είναι μια σκέψη που λειτουργεί με το σώμα του άλλου. Άρα ο πιο νέος συνήθως χρησιμοποιεί τεχνικές του πιο παλιού, ο οποίος πιο παλιός δεν μπορεί να τις εφαρμόσει τον εαυτό του, ενώ με το άλλο σώμα μπορεί να το κάνει. Έχετε σκεφτεί ότι αυτό είναι σαν μια χειρουργική επέμβαση εξ αποστάσεως? Νοητικά λειτουργείτε με τον άλλον χωρίς να είστε εσείς. Ωραία. Όταν λοιπόν τώρα σας λένε προτιμάτε να είστε πιλότος ή κοπιλότος, όλοι αυτοί που ασχολούνται με την εκπαίδευση ξέρουν ότι θα επέλεγαν κοπιλότος. Και όλοι αυτοί που ασχολούνται με τη μάθηση θα προτιμούσαν να ήταν πιλότος. Είναι καλό να ξέρουμε από τα δύο, αλλά πάντοτε θα υπάρχουν προτιμήσεις. Πρέπει να μου κάνει σήμα η Βίκη. Κατάλαβα. Άρα, όταν λοιπόν τελειώνουμε τώρα. Όταν λοιπόν είμαστε προετοιμασμένοι από πιλότος να καθίσουμε δίπλα, ξέρετε ποια είναι η μεγάλη δυσκολία? Να μην έχετε πια τίποτα από κάτω για τα πόδια. Αυτοί που σας κάνουν, ας πούμε, μαθήματα οδήγησης, μπορεί να μην έχουν το τιμόνι, το φρένο το έχουν. Όταν πάτε μετά στα φορτηγά και στα λεωφορεία, δεν έχει πια φρένα από κάτω. Γιατί όλος θεωρεί ότι ξέρεις ήδη να οδηγείς. Αν το σκεφτείτε ορθολογικά, είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί όταν αυτό κάνει 42 τόνους και κάνετε μια λάθος μανούβρα, όχι δεν μπορεί να πατήσεις φρένο. Να σου λέει θα το κάνεις πιο αργά. Ξαναλέω. Πρέπει λοιπόν ο πιλότος να μπει στη θέση του κοπιλότου, ξέροντας ότι δεν θα έχει πια πεντάλ. Εδώ είναι λίγο η δυσκολία. Όσο είμαστε στο πιλότος, είμαστε μια χαρά. Όσο είμαστε δίπλα, άμα έχουμε όλα τα ίδια, πάλι είμαστε μια χαρά. Αλλά τη στιγμή που αποφασίζουμε να μην έχουμε πια όλα τα ίδια και το μόνο φρένο που πατάμε είναι στον εγκέφαλο του άλλου. Δηλαδή οι οδηγίες. Αυτό τώρα όταν είμαστε στο χώρο της διδασκαλίας είναι ενδιαφέρον, γιατί θα έχουμε ένα μείγμα. Αρχικά θα έχουμε μια διδασκαλία, μετά θα έχουμε μια μαθητεία και στη συνέχεια θα έχουμε ένα κράμα όπου θα έχουμε συναδέλφους. Δηλαδή το που βλέπετε εσείς στον τομέα σας, μπορεί να έχετε έναν πιο νέο συνάδελφο, στην αρχή σας ζητάει διάφορες συμβουλές, μετά ας πούμε σε πιο τεχνικά θέματα που είναι πρόσφατα του ζητάτε εσείς και στο τέλος κάνετε μια ισορροπία. Και αυτή η ισορροπία παράγει ένα έργο που είναι πολύ πιο δυνατό. Άρα αν θεωρείτε ότι η ανθρωπότητα έχει νόημα, να ξέρετε ότι αυτό το νόημα θα είναι τεχνητό. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.